Γιάννη, καλώς όρισες στην Αυστραλία. Πες μου κάτι, η πρώτη ερώτηση είναι, με τον Κώστα Κόλια είχες καμιά σχέση? Ο Κώστας Κόλιας υπήρξε ένας μεγάλος τραγουδιστής, ο οποίος δυστυχώς, σαν τον Πατελίδη, σκοτώθηκε το 1980, το Μάιο, σε τρακάρισμα με αυτοκίνητο. Αυτός ήταν αδερφός του πατέρα μου. Είμαι από αυτή την οικογένεια και ήταν και ο λόγος που μετά τον θάνατό του, 4 χρόνια μετά, βγήκα επίσημα επαγγελματικά στη δουλειά το 1984 στη Βάρη, στο Κυκλάμενο, και μετά συνέχισα στο ΣΟΒΑ, στην Οδό Αμερική, στο Κολονάκι κτλ. Πρώτος μου δίσκος 1985. Πες μου κάτι, είναι η πρώτη φορά σου στην Αυστραλία? Στην Αυστραλία είναι, βασικά είναι η πρώτη. Είχα έρθει για λίγο, έκανα τουρνέ με την Έφη Θόδη και τον Κώστα τον Αριστόπουλο. Αλλά ήρθαμε ένα βράδυ εδώ, κοιμηθήκαμε, τραγουδήσαμε στην Κυπριακή Εστία, στο Σίδνεϊ, και φύγαμε. Δηλαδή έκανα βραδιές. Το ίδιο και στην Μελβούρνη, το ίδιο και στην Αδελαϊδα ή στο Μπρίσμπεϊν ή οπουδήποτε. Κάθισα λίγο στη Μελβούρνη το 16 για 2 μήνες, στο κίνηση τότε, και αυτό ήταν. Ξανάρθα τώρα Δημήτερος, είμαι ήδη 2 μήνες στη Μελβούρνη και σήμερα έκανα γένεια 1η Φεβρουαρίου του 20. Έκανα γένεια σε ένα πολύ όμορφο μαγαζί εδώ στο Σίδνεϊ. Το πρώην γκάζι τώρα λέγεται DEFI II, γιατί παλιά ήταν και DEFI πάλι. Το DEFI II λοιπόν είμαι εδώ, στο κυρίου Πίτερ του Σιναδινού, την επιχείρηση, και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και περιμένω. Γιάννη, οι εντυπώσεις σου στην Αυστραλία? Περιμένω όλη την αιμογένεια. Παιδιά, μου αρέσει η Αυστραλία πάρα πολύ. Και μου αρέσει ο τρόπος ζωής εδώ, που είναι κάπως πιο σφιχτός, πιο συντηρητικός. Αλλά και αυτή η ασυδοσία, αν θέλεις, που υπάρχει στην Ελλάδα, δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο τρόπος ζωής. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η Αυστραλία είναι μια δυνατή χώρα οικονομικά και είναι ανακούφιση, είναι μια βαλβίδα ασφαλείας για μας τους Έλληνες από Ελλάδα. Όταν δεν είμαστε καλά οικονομικά, είναι μια ανακούφιση να έρθεις εδώ να δουλέψεις για να ζήσεις την οικογένειά σου. Γιατί στην Ελλάδα πλέον υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορείς να ζεις στην οικογένειά σου. Είμαστε δύσκολα κάτω. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα τώρα, ίσως κάπου κάτι πάει να γίνει, μήπως φτιάξουν. Αλλά βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που, όπως εγώ, δεν κρύβομαι, αναγκάστηκα να φύγω γιατί είδα τα πράγματα πολύ άσχημα τώρα το χειμώνα. Και το παιδί σχολείο, φροντιστήρια, έπρεπε κάτι να κάνω. Πες μου κάτι, Γιάννη, το λαϊκό τραγούδι στην Ελλάδα πώς είναι σήμερα, ας πούμε, έχει αλλάξει η μουσική σκηνή, πώς... Να πω τα πράγματα με το όνομά τους, δεν θέλω να κρύβομαι. Έχουμε μείνει πολύ λίγοι στο λαϊκό τραγούδι. Δεν το υποστηρίζει κανένας, δεν το θέλουν τα κυκλώματα οι μεγάλοι, οι εταιρείες, οι τηλεοράσεις οι μεγάλες, τα ράδια τα μεγάλα. Σκέψω ότι βγαίνουν οι τραγούδια λαϊκά και δεν έχουν μπουζούκι μέσα. Τι λέγαμε παλιά, πάμε στα μπουζούκια λέγαμε. Δεν έχουν μπουζούκι μέσα, δεν ακούς μπουζούκι στα τραγούδια. Πας στα μαγαζιά και το μπουζούκι είναι κρυμμένο πίσω. Κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Εγώ είμαι ο τελευταίος αρμοϊκανών, έχουμε μείνει άλλα 2-3 παιδιά δηλαδή που τραγουδάμε αυτό το είδος. Το κάπως πιο βαρύ. Το κάπως πιο σκυλάδικο, αν θέλεις, όπως μας λένε, δεν είμαστε σκυλάδικο, αλλά έτσι μας λένε. Λοιπόν, έχουμε μείνει πολύ λίγοι. Και έτσι το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού, Γιάννη, τι είναι? Δεν ξέρω. Ή θα κάνει μια καμπή. Γιατί τώρα είναι σε μεγάλη κάμψη. Ή θα κάνει μια καμπή και μπορεί να ανακάμψει κάποια στιγμή. Ή θα γίνει πολύ pop. Θα γίνει όπως είναι τώρα, πολύ ελαφρύ, πολύ light. Να μην ενοχλεί. Το λαϊκό τραγούδι, φίλε μου, ενοχλεί. Γιατί λέει κουβέντες. Γιατί όταν έλεγε ο Διονυσίου στο σταθμό του Μονάχου, όταν έλεγε ο Γατζίδης ένα πιάτο άδειο στο τραπέζι,
του Βελγίου της ΠΑΕΣ. Ο κόσμος που τότε ήταν μεγάλο πρόβλημα που φεύγαν, η μετανάστευση, ένα πια το άδειο, ήταν η οικογένεια στην Ελλάδα και το τραπέζι, ας πούμε, του αδερφού που πήγε να δουλέψει στη Γερμανία, ήταν άδεια η καρέκλα, κατάλαβες. Υπήρχε ο πόνος αυτός, υπήρχε αυτή η πίεση στον κόσμο. Το λαϊκά τραγούδι δηλαδή λέει και προβλήματα του κόσμου, αληθινά. Εγώ έχω ένα πολύ σπουδαίο ζεμπέκικο που λέει, όταν είχα λεφτά, μ' αγαπούσαν όλοι. Θέλω να πω δηλαδή ότι το λαϊκό τραγούδι μιλάει την αλήθεια. Και γι' αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε ρηχά τραγουδάκια που δεν λένε τίποτα. Σας ευχαριστώ για την ώρα σου, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ που με τίμησες. Εγώ την αγάπησα την Αυστραλία, παρόλο ότι είμαι λίγο καιρό εδώ. Μου αρέσει. Και ακόμα ας πούμε λίγο θέλω να κάτσω και ένα μήνα και δύο και τρεις θέλω να κάτσω. Να μην. Αν μπορέσω. Χάρηκα. Περιμένω όλους σας, όλη την ομογένεια να έρθετε, γιατί λέω και τραγούδια φρέσκα από Ελλάδα, να σας μεταφέρω και λίγο το κλίμα.